Κέρδισα και κομπλιμέντο. Κοιτάξτε να δείτε, ένα από αυτά είναι. Δεν είναι πιο ωραίο, δεν τώρα. Θα δείτε διάφορα. Γαστρονόμο. Βέβαια. Είχατε και σε μια πολύ ωραία έκθεση που έχουμε εδώ. Με αυτό. Εγώ την είδα στο διαδίκτυο, δεν ήξερα αν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την έκθεση. Ναι, είμαστε πάντα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλη μα τιμή. Τώρα πάνω έχουμε και άλλη μια συνάντηση. Συγγνώμη, σα ακούτε λίγο θορύβο. Ελάτε, ελάτε και μέσα να δείτε. Εξώφυλλο, πίτσα δεν έχει εσά, το γαστρονόμο. Του γαστρονόμου, Του γαστρονόμου. Είχαμε βέβαια κάνει και εδώ το Πάσχα. Το ξέρω και έχετε και χαιρετισμού από την Νικολέτα τη Μαθιονίκη, που είχαμε έρθει πρόσφατα στη Σύρο. Να σα το δείξω λίγο αυτό, τι πέρα από αυτή, τα καλούδια. Τώρα θα σα δείξω. Λοιπόν, οι κυρίε τώρα εκεί πέρα από μένα και την κόρη μου, που την είδατε ήδη, είναι η Βαλεντίνη Ποταμιάνου. Mm-hmm. Η φωτογράφηση έγινε στο Ινστιτούτο Κυβέλη, που είναι η δισέγγονη τη Κυβέλη από τη Σμύρνη τη Ιθοποιού. Μάλιστα. Και Στεφανίδης ο πατέρας της. Και τούτη είναι η Ντίνα η Σικουτρή. Τα λουκούμια της θα τα απολαύσετε σε λίγο. Λοιπόν, η οποία χάρη στην Ντίνα τη Σικουτρή αλλά και τους υπόλοιπους λουκουμοποιούς του νησιού, το σιριανό λουκούμι είναι πια προϊόν άλλης πολυπιστικής κληρονομιάς. Εγγράφηκε βέβαια στον κατάλογο τον εθνικό. Ναι. Τώρα, επειδή είναι μετά του γαστρονόμου, πολύ πρόσφατα, εσείς το ξέρετε, η Αλεξάνδρα Μανδράκου από την Καθημερινή, που είναι υπεύθυνη του ένθετου ταξίδι. Mm-hmm. Έκαναν ένα αφιέρωμα στην Σύρο, η τόπη μας. Και τα βραβεία του γαστρονόμου δόθηκαν φέτος στο Θέατρο Απόλλων. Mm-hmm. Να γίνεται και μία αναφορά στη στέγη μικρής ιατικής μνήμης. Η στέγη μας δημιουργήθηκε το 2017. Αυτό ήταν ένθετο, δηλαδή, που μπήκε μέσα στην Καθημερινή. Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Είναι το αφιέρωμα του Οκτωβρίου. Και αξίζει, είναι αρκετά σύγχρονο. Γίνεται αναφορά από τη Γιάρο, τους λουκουμοποιούς, τη στέγη μικρασιατικής μνήμης, το ρεμπέτικο. Έχουμε την σχολή Εμφορδές και Οργάνης, τους καραβομαρκούς. Είναι πολύ, πολύ αξιόλογο νησί αυτό, έτσι, πάρα πολύ. Έχει απίστευτη ιστορία από καταβολής προσφυγική πόλη. Εδώ είναι κάποια θυμητάρια κλεισμένα στη στέγη. Οι περισσότεροι είναι από Σμύρνη και από Αϊβαλή. Άρα μου λέτε ότι υπάρχουν όντως αρκετοί άνθρωποι πρόσφυγες, δηλαδή. Ναι, ήρθαν το 23, ήρθαν, 22 ελάχιστοι, 23 δεν είχε δημιουργηθεί εκεί προσφυγικός ενοικισμός, στον Ξηρόκαμπο, δημιουργήθηκε το 1929, ήρθαν περίπου 8.000 άτομα. Αλλά μη έχοντας εργασία πήγαν στον Πειραιά. Και μετά έρχονταν κατά κύματα και ουσιαστικά έδωσαν ξανά πνοή στην βιομηχανία της Ήρου, κλείστο εφαντουργία, βιοσοδεξία. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το 1923 ιδρύθηκε στη Σύρο, δημιουργήθηκε το ορφανοτροφείο του New Orleans Relief. Σήμερα εκεί φιλοξενείται το στρατόπεδο που φιλοξένησε πάρα πολλά προσφυγόπουλα. Γιώργο, όχι μόνο από Μικρά Ασία, αλλά και από Αρμενία. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κ. Μάμαλος είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου. Είναι από τη Σύρο οι αγαπητοί εδώ συμπατριώτες μας. Ο κ. Μπάμπης Κουλούρας τον είχε γνωρίσει στην Νέα Υόρκη. Είναι του συλλόγου. Πες το, παπί μου. Είμαι πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ανοσύρου και της ομάδας Καβάφης. Α, μάλιστα. Οπότε είχαμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να τους απολαύσουμε στη Νέα Υόρκη. Έχουμε παίξει και παρουσία του Πατριάρχη μας το 9, mm-hmm. στη Μεγάλη Τεχνική Σχολή. Το 16 παρουσία του Ελπιδοφόρου στη Θεωρητική Σχολή της Χάρκης και στη Χαλκιδόνα. Και Γκάτσο και Καβάφη. Και Γκάτσο και Καβάφη. Ναι.
Εγώ τους απαγγέλα απ' έξω τους ποιητές μας. Εννοείται απαγγείλατε, Καβάφη. Όχι μόνο, όχι. Έχει μελοποιήσει. Θα σας δώσω και το στίχο. Θα αναστήσουμε κάτι εδώ. Ανακαινίστηκε, ξεκίνησε να ανακαινίζεται το 1999 μέχρι το 2003 και αποτελεί την κατοικία του γενικού προξένου και το πολιτιστικό κέντρο. Επίσης υπάρχει και δύο όροφους πάνω, υπάρχει και ένα Ινστιτούτο Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας, όπου τώρα αυτή την περίοδο έχουμε περίπου τους 100 μαθητές. Τούρκους. Δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διώχνουμε κόσμο, δηλαδή δεν είναι περισσότερο. Τώρα για την ιστορικότητα και τα όλα τα στοιχεία της Κωνσταντινούπολης δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα, σας τα έχει πει ο ξεναγός σας. Επίσης και λίγα μέτρα πιο πέρα από εδώ είναι και τα γραφεία του Γενικού Προξενείου, τα οποία είναι και αυτά επίσης ένα ίσως πιο ιστορικό κτίριο από αυτό, το οποίο είναι το 1830, ήταν η κατοικία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, και αγοράστηκε περί το 1850-60 από την Ελλάδα για να είναι πρεσβεία τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτό είναι επίσης ιστορικό κτίριο. Αλλά όπου και να γυρίσετε εδώ, είναι, η ιστορία είναι τόσο βαριά σε αυτή την πόλη που νομίζω ότι καλά, δύο μέρες δεν φτάνουν να κάνετε το παραμικρό. Αλλά μια και είστε εδώ κοντά, νομίζω ότι θα... Τώρα παρεμβαίνω στο έργο του ξεναγού. Ποιος ο ξεναγός σας? Καθόλου. Έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα. Έχετε ελεύθερο πρόγραμμα. Ναι. Νομίζω ότι αν τους πάτε στην Παναγία εδώ του πέρα, είναι πράγμα, κάτι πραγματικά μοναδικό. Τους αγνοεί πιο κάτω. Ναι, πιο κάτω. Ναι, να την ανοίξουν την εκκλησία, βέβαια, να τους ειδοποιήσετε. Είναι ενημερώσει για την κυρία. Και βέβαια τα σχολεία μας εδώ, τα σχολεία είναι μνημεία, έτσι δεν είναι σχολεία απλά. Και το ζωγράφιο και το ζάπιο και η μεγάλη του γένους σχολή είναι πραγματικά μνημεία που καταδεικνύουν με το πλέον έτσι εναργή τρόπο το μεγαλείο του ελληνισμού που υπήρχε σε αυτήν εδώ την πόλη, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αλλά και η Ύμβρος που θα πάτε σε λίγο, πόσες μέρες θα πάτε, είναι κάτι επίσης μοναδικό που θα δείτε. Δεν πρέπει να μας γεμίζει θλίψη αυτό που βλέπουμε το σήμερα. Δεν πρέπει. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Γιατί ο ελληνισμός δεν σβήνει ποτέ. Μας υποδέχθηκε το 2009 η κυρία Λεμοπούλη στη Μεγάλη Τηγιώνη Σχολή και θα μας υποδεχθεί ο γιος της στην Ύμβρο. Στην Ύμβρο, δεν είναι φοβερό. Είναι πολύ ωραίο σχολείο εκεί που έχουμε, το γυμνάσιο και το Λύκειο, εξαιρετικό σχολείο με πάρα πολύ καλές υποδομές. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και η επίσκεψη εκεί. Πόσο θα μείνετε στην Ύμβρο? Νομίζω μία δίμηνη. Περισσότερα θα είναι δίμηνη. Ωραία. Μπορείτε να δείτε όλα τα χωριά εκεί. Ναι, πάμε Παναγιά, ναι. Παναγιά είναι το εύκολο. Ναι. Να πάτε μέχρι το Σχοινούδι επάνω. Το πάτε και εσείς μαζί. Κύριε Διευθυντά. Κερία θα ήταν. Κερία. Και εμείς εδώ. Το Σχοινούδι είναι από τα πιο ιστορικά χωριά. Όλα τα χωριά, δηλαδή και η Παναγία και η Αγία Θεόδωρη. Και τα Γρίδια και το Γλυκί και το Σχοινούδι. Αλλά είναι για μένα η όψη του Σχοινουδίου είναι συγκλονιστική. Δεν θα να πω τίποτα περισσότερο, θα το δείτε. Η όψη είναι συγκλονιστική πραγματικά στην Ευρώπη. Είπατε ότι 100 σπουδαστές Τούρκοι ήδη μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, ενώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παλιά ήταν 400 μαθητές.
Αυτό είναι ένα στοιχείο, υποθέτω σημαντικό, το οποίο το απασχολεί το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί η εκμάθηση της ξένης γλώσσας, όπως είναι προφανές για κάθε κράτος, είναι στοιχείο διάδοσης του πολιτισμού. Όχι μόνο, αλλά διείσδυση τη. Ναι, τι εννοείται. Είναι το Υπουργείο Εξωτερικών το κάνει αυτό. Ναι. Είπατε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το απασχολεί να επεκτείνει αυτό το αριθμό. Δεν είναι ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών να είναι Ινστιτούτο. Απλά το Υπουργείο Εξωτερικών βοηθάει άλλους φορείς για να διαμοιράζονται. Γιατί και αυτό το κτίριο έχει κάμια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορεί να βάλει 1.000 άτομα εδώ μέσα. Αντίθετα όμως έχουμε άλλους φορείς πάλι στην Κωνσταντινούπολη που τους υποστηρίζουμε, που παρέχουν πάλι μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και στη Χαλκιδόνα και εδώ υπάρχουν άλλοι φορείς. Που με ελάχιστο τίμημα, εδώ είναι βέβαια δωρεάν, είναι όλα με υποτροφίες για όλους τους φοιτητές. Που... Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και είναι πολύ θετικό, όπως το λέτε. Και σε κάποια πανεπιστήμια διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στους φοιτητές. Όσο ποτέ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τούρκοι θέλουν να μάθουν ελληνικά και Έλληνες θέλουν να μάθουν τουρκικά. Ναι, να αξιοποιούμε αυτό το κατάλληλο το momentum που υπάρχει τώρα. Και όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΤ Τουρκίας, αντίστοιχο, του Τουρκίστρουσάμπ, που είχαμε πάει με τον Μπρέζι πριν 2 εβδομάδες, η πρώτη χώρα του εξωτερικού που έρχεται στο μυαλό ενός Τούρκου όταν θέλει να πάει να ταξιδέψει στο εξωτερικό είναι η Ελλάδα. Έτσι. Οι Τούρκοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα για πάρα πολλούς λόγους, για την φτήνια της, για το φτήνια της συγκριτικά με την Τουρκία. Για το φαγητό της, για την ελευθερία που αισθάνονται, για την ομορφιά της, δεδομένα πράγματα. Είχαν περίπου τους πρώτους 9 μήνες, 10, είχαν περίπου το 1 εκατομμύριο επισκέπτες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και αντίστοιχα γύρω στις 700.000 Έλληνες στην Τουρκία. Εκεί ίσως, επειδή έχω μιλήσει με, έχω και φίλους πολλά χρόνια επισκέπτονται την Τουρκία, η άποψη μου είναι ότι μεταξύ των λαών υπάρχει πραγματική αγάπη και φιλία. Και υπάρχει εκεί η διάσταση μεταξύ της πολιτικής. Εμείς προωθούμε την αγάπη μεταξύ των λαών. Εμείς αυτό είμαστε εδώ για να προωθούμε τα θετικά. Και στη Σύρο είχαμε και τους Τούρκους. Και σε άλλα νησιά, όπως η Σάντος, η Μυρίνη, αυτά τα νησιά, η Μόφη, η Λίζα, η Ελεύθερη, είναι... Εμείς εδώ ως Κωνσταντινούπολη, εκδίδουμε περίπου 1.100 βίζες την ημέρα. Την ημέρα. Δηλαδή μπορούν ελεύθερα, δεν είναι ελεύθερα, δεν είναι βίζες. Όχι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν πάει όποιος θέλει. Καθόλου, γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Γιατί όταν έχεις το διαβατηριό σου μια βίζα ελληνική, σημαίνει ότι μπορεί να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη. Άρα έχεις μεγάλη ευθύνη όταν μπαίνει η σφραγίδα σου. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος στην αθρομετανάστευση. Δηλαδή, με τη βίζα δική σου πάει στη Γερμανία για να ζητήσει άσυλο, παράδειγμα. Υπάρχουν, δεν είναι εύκολο για τους Τούρκους να παίρνουν. Δεν είναι εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς, γι' αυτό είναι η δουλειά μία από τις δουλειές μας, να εξετάζουμε τα δικαιολογητικά τους και να βοηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο τους ανθρώπους να ταξιδεύουν. Και... Για να γίνω κάτοικος Κωνσταντινούπολης, τι πρέπει να. Τι να γίνεται, δηλαδή πώς να γίνεται. Να θέλω να κάνω ένα κατοικίσιο εδώ, να εγκατασταθεί. Να αγοράσω σπίτι, να έχω εισόδημα. Από μόνοι σας έτσι δεν μπορείτε να έρθετε. Αυτό ρωτάω. Ναι, υπάρχουν πολλοί... Να με καλέσει κάποιος. Τουριστικά μπορείτε να έρθετε ένα πάση στιγμή. Και να μείνετε μέχρι 90 μέρες. 90 μέρες. Από εκεί και πέρα για να γίνετε μόνιμοι κάτοικος υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως αντίστοιχα και στην Ελλάδα. Που είναι. Ναι. Και είναι το πιο σημαντικό και να πάρετε άδεια παραμονής. Που η άδεια παραμονής και εργασίας, όπως ξέρετε, σε διάφορες χώρες είναι προνόμιο της χώρας της φιλοξενούσης. Δηλαδή η πράσινη κάρτα που ακούτε στην Αμερική, ας πούμε, δεν είναι κάτι που το παίρνει οποιοδήποτε. Έτσι λοιπόν και εδώ, έτσι και στην Ελλάδα, υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία εκάστης χώρας για το ποιος μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει κάποιος μόνιμος κάτοικος. Παραδείγματο χάρη στον Καναδά που πήγα, αν αγοράσω σπίτι, μπορώ να μείνω. Εδώ σπίτι δεν μπορείτε να αγοράσετε. Εδώ σπίτι δεν μπορείτε να αγοράσετε. Και τώρα δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί στον Καναδά με την οικία, νομίζω. Σε μια ιστορία. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
Καμιά μου δεν έχω γραφεί.